φορά. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρουν. Κάθε φορά είναι και πιο οργανωμένοι, κάθε φορά είναι και περισσότεροι. Και έχουν κάποιο συμβόλαιο με το Θεό και η θάλασσα είναι λίμνη και ο καιρός λες και είμαστε μες τον Αύγουστο. Όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας. Κατά βάση θα δω να το ευχαριστηθώ, όπως και όλοι οι αθλητές φαντάζομαι. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα και αγωνίστηκα με τα χρώματα της Big Win σε μια τόσο πολύ ωραία διοργάνωση. Αυτό που χαρακτηρίζει την διοργάνωση είναι αυτή, ότι οι αθλητές, οι επαγγελματίες όπως εγώ αγωνίζονται μαζί με ερασιτέχνες και αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις και για τους ερασιτέχνες να ευχαριστούν πιο πολύ τον αγώνα, να αποκομίσουν πράγματα από τους επαγγελματίες. Αντίστοιχα, οι επαγγελματίες να μπορέσουν να το δουν σαν πιο κάτι, μια ευχάριστη διαδικασία που ξεφεύγει από τη ρουτίνα των προπονήσεων των καθημερινών σε ένα πολύ ωραίο νησί, το Σπετσόν. Οπότε θεωρώ πως είναι μια πολύ άρτια και πολύ καλή διοργάνωση με πολλές προοπτικές και για το μέλλον ακόμα. Είναι η πρώτη μου φορά στις Πέτσες. Έχω να πω ότι είναι πανέμορφα. Και με την ευκαιρία αυτή που αγωνίστηκα στο ποδήλατο αυτά τα 25 χιλιόμετρα το γύρου του νησιού, είχαμε την ευκαιρία να δούμε και το νησί από πιο κοντά. Οπότε ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφο, η διοργάνωση φανταστική. Σε πόση ώρα περίπου το έκανες, ξέρεις, καθόλου χρόνο? Νομίζω το χρονόμετρο έγραψε 42-43 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Σε σχέση με το δικό σου το αγώνισμα, το αγαπάς εξίσου, τι προτιμάς? Φυσικά τη θάλασσα, μου αρέσει, την αγαπώ, είναι το δεύτερό μου σπίτι. Βέβαια το ποδήλατο το κάνω σαν προπόνηση, το οποίο με βοηθάει, είναι κάτι που με βοηθάει και στο windsurf. Οπότε ναι, και το ποδήλατο μου αρέσει, είναι ένας τρόπος να ξεφεύγω. Με τα χρώματα της B-Win, γιατί συμμετέχεις? Συμμετέχω γιατί η B-Win είναι ο χορηγός μου, είναι στο πλευρό μου, στο δρόμο που έχω χαράξει για το Τόκιο, για τους Ολυμπιακούς και εύχομαι και με τη βοήθειά τους να πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Είναι τρομερός αγώνας, δεν περίμεναν τόσο ωραία. Η όρεξη είναι απίστευτη από όλους μας. Ανυπομονώ να ξανάρθω του χρόνου. Είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι σε ένα τέτοιο αγώνα διαφορετικό από αυτούς που αγωνίζομαι εγώ στην Ιστιοπλοεία. Ήταν τρομερή εμπειρία. Η αδρεναλίνη είναι τεράστια, πολύ περισσότερη από αυτή που περίμενα ότι θα είναι. Και η όρεξη που είχα και εγώ και πιστεύω όλοι οι αθλητές που αγωνιζόμασταν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν έκανα προετοιμασία την προηγούμενη εβδομάδα έτρεχα γύρω στα 24-25 λεπτά γιατί ήμουν και κουρασμένος από τις προπονήσεις. Τώρα το έτρεξα 21,5, οπότε πολύ καλά, πολύ καλά.